Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας, όπως κάθε Δευτέρα, από το βιβλίο του Ιερεμία. Είμαστε στο κεφάλαιο Λάμπτα Β, 32 κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 703, Ιερεμίας ο προφήτης, Λάμπτα Β κεφάλαιο, 25 εδάφιο. «Και εσύ είπας προς εμέ, Κύριε Θεέ, αγόρασε σε αυτόν τον αγρόν διαργυρίου και παράστησον μάρτυρας, και η πόλης εδόθη στην χείρα των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον, «Εδώ εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης σαρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ? Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω παραδώσει την πόλη ταύτην εις την χείρα των Χαλδαίων και στη χείρα του Ναβουγοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος, και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και οι Χαλδαίοι, οι πολεμούντες κατά της πόλεως ταύτης, θέλουν συνελθεί και βάλει πυρ εις την πόλη ταύτην και κατακάψει αυτήν και τα σοικίας. Και επί τα δώματα, των οποίων εθυμίαζον εις τον Βάλ και γαμών σπονδάς εις άλλους θεούς, για να μην παροργήσωση. Διότι οι Ισραήλ και οι Ιούδα κακό μόνον έκαμνον ενώπιόν μου εκ νεότητος αυτών. Διότι οι Ισραήλ άλλο δεν έκαμον παρά να με παροργίζωση δια των έργων των χειρών αυτών, λέγει Κύριος. Διότι η πόλη αυτή εστάθη σε μέρε θυσμός της οργής μου και του θυμού μου. Αφής ημέρας οικοδόμησαν αυτήν έως της ημέρας ταύτης, δια να απορρίψω αυτήν απέμπροσθέν μου, ένε και εν πάσης της κακίας των ιών Ισραήλ και των ιών Ιούδα, την οποίαν έκαμον δια να με παροργήσωση. Αυτή, οι βασιλείς αυτών, οι άρχοντες αυτών, οι ιερείς αυτών, οι προφήτε αυτών και οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψαν νότα προς εμέ και ουχή πρόσωπον, και δίδασκον αυτούς εγυρώμενος πρωί και διδάσκον, πλην δεν ήκουσαν ώστε να λάβω συν παιδείαν. Αλλά έθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο, εφών εκλήθη το όνομά μου δια να μιάνω συν αυτών. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάαλ, τους εν τη φάραγγι του Ιού Ενόμ, δια να διαβιβάσωση τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών διαπυρός εις τον Μολόχ, το οποίο δεν προσέταξα εις αυτούς, ουδέ ανέβη στην καρδία μου, να πράξωση το βδέλημα τούτο, ώστε να κάμωση τον Ιούδαν να αμαρτάνει. Και τώρα δια ταύτα, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί της πόλεως ταύτης, περί εις ημείς λέγεται, θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, δια μαχαίρας και δια πίνης και δια λοιμού. Ιδού θέλω συνάξει αυτούς εκ πάντων των τόπων όπου εδίωξα αυτούς εν τη οργή μου και εν το θυμό μου και εν τη μεγάλη αγανακτήση μου. Και θέλω επιστρέψει αυτούς εις των τόπων τούτων και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Και θέλω συνείστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών. Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν μίαν και οδόν μίαν, δια να με φοβούνται πάσας τας ημέρας δια το καλόν αυτών και των τέκνων αυτών με ταυτούς. Και θέλω κάμει η Διαθήκη αιώνιων προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτών δια να αγαθοποιώ αυτούς. Και θέλω δώσει το φόβο μου εις τας καρδίας αυτών, δια να μη αποστατήσουνε απ' εμού. Και θέλω εφραίνεστε επ' αυτούς εις τον αγαθοποιώ αυτούς. Και θέλω φυτέψει αυτούς εν τη γη ταύτη κατά αλήθειαν. Εξόλης μου της καρδίας και εξόλης μου της ψυχής, διότι ούτω λέγει Κύριος, καθώς επέφερα επί τούτων των λαών πάντα ταύτα τα μεγάλα κακά, ούτω θέλω επιφέρει επ' αυτούς πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ ελάλησα περί αυτών. Και θέλουσι αποκτηθεί αγρή εν τη γη ταύτη, περί της οποίας εις λέγεται, είναι έρημος χωρίς ανθρώπου εκτείνος, παρεδόθη εις την χείρα των Χαλδαίων. Και θέλουσα αγοράζει αγρούς διαργυρίου και υπογράφει συμφωνητικά και σφραγίζει, και θέλουσι παριστάνει μάρτυρας εν τη γη Βενιαμίν και εν της πέριξη Θαλα Ιερουσαλήμ και εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες πόλεση της Ορεινής και εν τες πόλεση της Παιδινής και εν τες πόλεση του Νότου, διότι θέλω επιστρέψει την εχμαλωσία αυτών, λέγει Κύριος. Αμήν. Ο Ιερεμίας λοιπόν βρίσκεται στη φυλακή και εκεί τον επισκέπτεται ο Θεός και του λέει ότι θα έρθει ο ξάδελφός σου, ο γιος του θείου σου, να σου πουλήσει το χωράφι του, τον αγρό του, γιατί είσαι ο μόνος ο οποίος έχεις δικαίωμα να το αγοράσεις και να το κληρονομήσεις.
Και πριν τελειώσει ο λόγος του Θεού, ήλθε στη φυλακή και τον βρήκε ο ξάδελφός του. Και του είπε αυτά τα λόγια που έπεισαν τον Ιερεμία, ότι ήταν θέλημα Θεού, γι' αυτό χωρίς να διστάσει καθόλου, επειδή είναι έμπειρος και εμπεπιστευμένος στον Θεό, δηλαδή τον εμπιστεύεται απολύτως, ώστε οτιδήποτε του λέει, και αν αυτός δεν το καταλαβαίνει, το εκτελεί επί το λόγο του. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να εργαζόμαστε και να σκεφτόμαστε και να ζούμε. Όχι με τη λογική μας, γιατί δεν θα απολαύσουμε τις ευλογίες του Θεού, αλλά επί το λόγο του Κυρίου. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος, θέλοντας να πλησιάσει τον Πέτρο, αλλά και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, για να τους κάνει να τον ακολουθήσουν, χρησιμοποίησε ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ζήτησε για λίγο το καράβι τους, λέει, μου αφήνεται να ανέβω πάνω να κηρύξω, γιατί είχε μαζευτεί όχλος πολλής. Και αυτοί όλη τη νύχτα ψαρεύανε, μάζευαν και έπλαιναν τα δίχτυα τους, τα είχαν τακτοποιήσει όταν πλησίασε ο Χριστός και ο Πέτρος του είπε ανέβα και κήρυξε. Και μάλιστα κήρυξε διδασκαλία μοναδική προς όλους τους ανθρώπους και προς τον Πέτρο. Και ο Πέτρος άκουσε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού ήρθε σε κατάνοιξη, η καρδιά του ήρθε σε κατάνοιξη από το Λόγο του Θεού, και όταν τέλειωσε, του λέει ο Κύριος, επανάγαγε τώρα το πλοίο στα βαθέα, μέρα μεσημέρι. Και λέει ο Πέτρος, αυτό δεν είναι λογικό. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Θα πιάσουμε τώρα που είναι μεσημέρι και δεν υπάρχει ούτε λέπη στη θάλασσα? Αλλά σκέφτηκε καλά και είπε, επί το λόγο σου θα χαλάσω τα δίχτυα. Δεν ήταν απλό. Τα δίχτυα τα είχε πλύνει, τα είχε μαζέψει για το επόμενο ψάρεμα. Τώρα του λέει ο Χριστός, πήγαινε να ψαρέψεις, χάλασε τα δίχτυα, και αυτός ξέρει ότι δεν θα πιάσει τίποτα. Αλλά όμως εμπιστεύθηκε το Λόγο του Θεού, ή αν θέλετε δοκίμασε το Λόγο του Θεού. Λέει, θα δοκιμάσω επί το λόγο σου. Και μέρα μεσημέρι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, βγήκε έξω, έριξε τα δίχτυα, και ήταν τόσα πολλά τα ψάρια που μαζεύτηκαν στα δίχτυα που σχιζόντουσαν τα δίχτυα. Και όταν είδαν οι σύντροφοί του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που ήταν δίπλα και αυτοί έξω στη θάλασσα, τόσο πολλά ψάρια, που τους φώναξε ο Πέτρος, πήγαν και αυτοί και διέμισαν και τα δύο πλοία. Μόνο ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, που περπατάει επί το λόγο του Κυρίου, χωρίς να τον κρίνει, χωρίς να τον σχολιάζει, χωρίς να ολιγοπιστεί, αλλά μόνο απόλυτα και άμεσα υπάκουος και υποτεταγμένος, μόνο αυτός απολαμβάνει ιδιαίτερες ευλογίες από το Θεό, και αυτό αποτελεί και χαρακτηριστικό που ο Θεός θέλει από εμάς τους ανθρώπους, για να συνεργαζόμεθα με Αυτόν. Εφόσον το λες εσύ, Κύριε, εγώ θα το κάνω και θα δω. Και έτσι έκανε και ο Ιερεμίας. Επειδή μου το πες, και είμαι βέβαιος, γιατί ήρθε ο ξάδελφός μου και μου είπε να μου πουλήσει το χωράφι, εγώ το έκανα. Έκανα συμφωνητικά, του δώσα τα χρήματα, έφυγαν, υπήρξαν μάρτυρες, αλλά τώρα πλησιάζει το Θεό και λέει, Κύριε, για εξήγησέ μου τώρα. Εσύ μου είπες, αγόρασον για τον εαυτό σου των αγρών αυτών διαργυρίου και παράστησον και μάρτυρες. Όμως η πόλη σε αυτή, εσύ φανέρωσες και εγώ ξέρω με τα βεβαιότητος, εδόθη εις τα σχήρας των Χαλδαίων. Αυτά τα δυο μαζί δεν πάνε. Είναι αδύνατον. Και έχω και εγώ μια μικρή εμπειρία που μ' αρέσει να τη λέω και να τη σκέπτομαι. Όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία, διάβαζα τη Γραφή και έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, ένα είναι το καύχημά μου, να κάνω το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο, με τα χέρια μου να δουλεύω και να προσφέρω στο έργο του Θεού, ενώ εργάζομαι και πνευματικά. Και μ' άρεσε πολύ και είπα, Χριστέ μου, πόσο μ' αρέσει αυτό. Έτσι θέλω σε όλη μου τη ζωή να δουλεύω, αλλά και να με χρησιμοποιείς το έργο σου. Προχώρησε το διάβασμα και έφτασα στον Τιμόθεο. Και διαβάζω στον Τιμόθεο, που πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει,
να μην εμπλέκεται στις βιωτικές μέρημνες ο δούλος του Θεού, να είναι αμέριμνος. Και εκεί εγώ σταμάτησα και λέω, Κύριε, αυτό είναι αντίθετο τώρα. Και αυτό το θέλω. Ο στρατιώτης, λέει, δεν εμπλέκεται στα βιωτικά μέρημνας, στρατιώτης του Χριστού. Αλλά είναι αντίθετα. Πώς γίνεται αυτό? Και θυμάμαι, ήταν από τις πρώτες φορές που μίλησε ο Θεός και μου λέει, τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Μη βλέπεις το παράλογο και το αντίθετο. Ο Θεός έχει τρόπους να τα τακτοποιεί όλα έτσι που εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ούτε να θεωρούμε ότι κάτι είναι πολύ μεγάλο και δεν γίνεται. Μια φορά ερχόμαστε από το Αίγιο, εγώ, η Άννα και ένα ζευγάρι πολύ καλή, πολύ καλών αδελφών, και είχε τέτοια κίνηση που πηγαίναμε με σχεδόν σταματημένη. Και ξαφνικά το αυτοκίνητο άρχισε να ανεβάζει θερμοκρασία και έγινε και επικίνδυνη η κατάσταση. Και η μόνη θεραπεία ήταν ή να σταματήσω, που δεν μπορούσα να βγω έξω αλλά και είχα δουλειά την άλλη μέρα, ή να τρέξω. Αλλά πού να τρέξω? Και απελπίστηκα, σήκωσα τα χέρια μου στον ουρανό και είπα, Κύριε, άνοιξε το δρόμο να τρέξω. Και λέει ο αδερφός από πίσω, ο πολύ καλός αδερφός, αδερφέ, δεν τα ζητάμε έτσι. Είναι μερικά πράγματα που δεν γίνονται και δεν τα ζητάμε αυτά από το Θεό. Και πετάγεται η γυναίκα του, η αδερφή. Όχι, λέει, άντρα μου, στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Όταν είπε λοιπόν αυτό ο αδερφός, μην τα ζητάμε όλα, έπεσε η πίστη μου, λέω, έχεις δίκιο, Γιάννη μου. Όταν όμως είπε η αδερφή ότι τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, ξανανέβηκε η πίστη μου. Και εκεί που τα σκεφτόμουν αυτά, ανεβοκατεβαίνοντας ένα σασέρ, έρχεται ένας τροχονόμος μπροστά μου, γιατί πήγαινε άκρη-άκρη και σιγά-σιγά, στο αριστερό διάζωμα και σιγά-σιγά. Όταν λέω σιγά, πολύ σιγά. Και μου λέει, εσύ έλα εδώ. Εγώ, όχι, λέω, αυτό μας έλειπε τώρα και ο τροχονόμος μας έλειπε. Εσύ, μου λέει, έλα εδώ. Λέω, πού, παίρνω μπροστά. Κάνω έτσι και βγαίνω μπροστά. Και περιμένω τώρα να δω τι θα μου πει. Μου λέει, τρέχα, φύγε, είναι καινούριο. Άνοιξε ο δρόμος, μου έδωσε διάζωμα. Και αδερφή, ήρθα τρεχάλα, σφαίρα. Και το τι δοξολογία έγινε, και από τότε το θυμάμαι. Δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Αυτό λέει τώρα και ο Ιερεμίας. Λέει, μου λες να αγοράσω, από την άλλη μεριά θα τα κυριαρχήσει όλα η Χαλδαίο, να Ναβουγοδονόσο. Τι παράλογα πράγματα είναι αυτά? Και απαντάει ο Θεός, ιδού εγώ είμαι ο Κύριος πάσης σαρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ? Είναι δύσκολο να κάνω τα αδύνατα δυνατά? Να κάνω αυτά τα οποία λες εσύ ότι είναι παράλογα να τα κάνω λογικά? Είναι δύσκολο αυτό που εσένα σου φαίνεται αδύνατο εγώ να το πραγματοποιήσω? Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε? Ο Απόστολος Παύλος λέει, εξεύρω εις τι να επίστευσα. Και θυμάμαι πάλι πολύ καινούριο στην πίστη ήμουνα, και όταν το διάβασα είπα, πόσο μου αρέσει αυτό, εξεύρω εις τι να επίστευσα. Λέω, Κύριε, και εγώ θα ήθελα να ξέρω. Λέω, πώς είσαι άραγε, είσαι δυνατός, βγαίνεις, πολεμιστής, πώς είσαι, τι είσαι, Κύριέ μου, για να πω κι εγώ εξεύρω εις τι να επίστευσα. Και εκείνη τη στιγμή με φέρνει σε έκσταση ο Θεός, η όραση μου, δεν θυμάμαι, η όραση μου δείχνει, και με βλέπει ένα ανθρωπάκι τόσο μικρό ήμουνα, το έβλεπα μακριά, και μπροστά μου ήταν ένας βράχος, αδερφή. Κοίταγα ψηλά και δεν είχε τέλος. Γκρι, μπλε, δυνατό, σαν γρανίτης ήταν. Κοιτάω δεξιά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω αριστερά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω κάτω, δεν είχε τέλος. Και είπα, αυτός είσαι, Κύριε, ο βράχος ο αιώνιος. Τώρα μπορώ να πω κι εγώ, εξεύρω εις τι να επίστευσα. Αλλά συνεχίζει και λέει ο Απόστολος Παύλος, εξεύρω εις τι να επίστευσα, και είμαι βέβαιος ότι αυτός θα διαφυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλους. Λέω, τώρα αυτό πρέπει να το μάθω κι εγώ αυτό. Να είμαι βέβαιος ότι η ζωή μου είναι στα χέρια σου μέχρι τέλους. Και έκανε πολλά ο Θεός, αδελφοί, για να με βεβαιώσει ότι η ζωή μας είναι στα χέρια Του. Πάει, τέλειωσε. Και είναι δυνατός για να μας ελευθερώνει από τους πειρασμούς. Είναι δυνατός να μας ελευθερώνει από τις επιβουλές του εχθρού.
είναι δυνατός να μας ελευθερώνει από τα διέξοδα. Τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Τίποτα δεν είναι δύσκολο στο Θεό. Τίποτα. Εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει ο Θεός, τον μικραίνουμε και χάνουμε την πίστη μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει αδιέξοδο στο χριστιανό και δεν υπάρχει απελπισία στο χριστιανό, γιατί διέξοδος στη ζωή μας είναι ο Χριστός, γιατί είναι η οδός. Και απελπισία δεν υπάρχει, γιατί η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Ελπίδα ζώσα, ελπίδα βεβαία και ασφαλής. Όχι μία ελπίδα αναβαλωμένη που κάνει τον άνθρωπο και αποκάμει, αλλά μία ελπίδα ζωντανή, βεβαία, ασφαλής, που ενεργείται στη ζωή μας κατά την πίστη μας και κατά το θέλημά Του. Όταν λοιπόν του εξέφρασε αυτή την απορία του και του είπε, λες παράλογα πράγματα, είναι σαν να του είπε του Θεού ο Ιερεμίας, λες πράγματα που δεν γίνονται και δεν έχουν λογική, να αγοράσω κάτι που είναι άχρηστο, γιατί? Και έρχεται ο Θεός και του λέει, μη στηρίζεις τη λογική σου, μη βλέπεις δια της όψεως, για πρόσεξε στα λόγια μου και ιδιαιτέρως πρόσεξε στα σχέδιά μου. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, που αγωνίζει το Θεός να μας πείσει, ότι έχει σχέδια, πολύ καλά σχέδια, προσδιορισμένα και καταγεγραμμένα στον ουρανό. Έχει δρόμο για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, τον οποίον έχει ετοιμάσει για να τον περπατήσουμε. Όλα είναι έτοιμα. Δεν τα ετοιμάζει τώρα ο Θεός. Όλα τα έχει έτοιμα. Η μόνη δύναμη που μπορεί να εμποδίσει το Θεό να εκπληρώσει τα σχέδιά Του στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου είναι η καρδιά του ίδιου του ανθρώπου. Γι' αυτό μας βεβαιώνει ότι η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάτα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και όταν η καρδιά κάνει λάθος, τότε τα μάτια βλέπουν δια της όψεως. Αλλά όταν η καρδιά είναι στη θέση που ο Θεός τη θέλει, τότε τα μάτια βλέπουν δια της πίστεως. Αλλά επειδή η Ιερεμία δεν κατάλαβες, έλα να σου εξηγήσω τα σχέδιά μου και θα καταλάβεις γιατί ο λόγος μου έχει λογική. Και το έχουμε ξαναπεί ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι μαθηματικά. Είναι ένα συν ένα ίσον δύο. Η λατρεία μας προς το Θεό είναι πάντοτε λογική, δια της πίστεως. Έλα να σου εξηγήσω λοιπόν. Εγώ πραγματικά θα παραδώσω την πόλη αυτή στα χέρια των Χαλδαίων και στα χέρια του Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος θα την κυριεύσει και θα την καταπολεμήσει και θα την κατακαύσει και τα σπίτια και την πόλη και τα δώματα ακόμη που είχαν φτιάξει ο λαός Ισραήλ και του Ιούδα και εθυμίαζον εις το Βάλ και έκαμνον θυσίες σε άλλους θεούς για να με περιεργήσουν. Γιατί όλα αυτά? Διότι οι Ισραήλ και οι Ιούδα, γιατί παίρνω αυτή την απόφαση και έχω αυτά τα σχέδια τα οποία φαίνονται σκληρά? Γιατί? Διότι οι Ισραήλ και οι του Ιούδα μόνο κακόν έκαμνον ενώπιόν μου εκ νεότητος αυτών και δεν έκαμνον τίποτα άλλο παρά μόνο να με παροργίζουνε δια των έργων των χειρών αυτών. Έχω σχέδια αλλά δεν έχω καλά σχέδια. Έχω σχέδια, αλλά δεν έχω καλά σχέδια. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Το βέβαιο είναι ότι για μένα έχει σχέδια και για σένα ο Θεός. Είναι καλά. Αγαθές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Αγαθές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Αλλά από πού θα περάσουν αυτές οι αγαθές βουλές? Από την παιδεία, τη δοκιμασία, την ταλαιπωρία προς μετάνοια και εκ των υστέρων, εφόσον υπάρξει μετάνοια της καρδιάς μας, ευλογία, ή
από την αρχή ευθύς εξ αρχής προς ευλογία είναι τα σχέδια του Θεού. Γιατί? Γιατί έχουμε μία καρδιά απαλή και τρυφερή που δεχόμαστε το Λόγο του Θεού, που υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, που μετανοούμε, επιστρέφουμε και ενδιαφερόμαστε μόνο για το θέλημα του Θεού, απορρίπτοντας μεταυδελιγμίας τις βουλές μας και τις αποφάσεις μας, γνωρίζοντας ότι οι βουλές μας δεν είναι βουλές του Θεού και οι οδοί μας δεν είναι οι οδοί του Θεού. Ο λαός Ισραήλ όμως περπατούσε κατά τις επιθυμίες της καρδιάς του, ώστε να με παροργίζει με τα έργα των χειρών του. Γιατί και γι' αυτό το λόγο, και επειδή η πόλη σε στάθη σε με ερεθισμός για την οργή μου και για το θυμό μου, με ερέθιζαν και θύμωνα και οργιζόμουνα από την ημέρα που οικοδομήθηκε για να απορρίψω αυτήν από μπροστά μου, λόγω της κακίας, της αμαρτίας και της παράβασης του λαού Ισραήλ, και όχι μόνο, και ο λαός και οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι ιερείς και οι προφήτες και οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και εδώ φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν υπάρχει ούτε καν μικρών υπόλοιπων. Δεν έβρισκε ο Θεός κάτι το ελάχιστο για να βρει ευκαιρία να επέμβει με αγαθά σχέδια. Δεν είναι να κάνουμε ένα λάθος. Δεν το λογαριάζει ο Θεός. Μάλιστα έχει τη δυνατότητα πάρα πολύ εύκολα να το διορθώνει. Δεν είναι να κάνουμε μια αμαρτία και δεύτερη και τρίτη. Ιδίως τώρα υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν φοβάται ο Θεός τις αμαρτίες μας, και εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αμαρτίες μας. Ο Θεός φοβάται την αμετανόητη καρδιά μας, τη σκληρότητα στην καρδιά μας και το αλαζονικό μας πνεύμα που δεν μπορεί να μετανοήσει. Και έχουμε πει πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, τρία είναι τα κακά του ανθρώπου, του χριστιανού μπροστά στο Θεό, που δεν βρίσκει ο Θεός δυνατότητα να επέμβει και να ελεήσει. Πρώτον, καρδιά σκληρή που δεν μετανοεί και δεν μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Δεν μπορώ να ζήτησε συγγνώμη, βρε παιδί μου, όχι. Λέω τώρα στα εγγονάκια μου, στο εγγονάκι μου, ζήτησε συγγνώμη, όχι, μου λέει. Έτσι είναι η καρδιά του ανθρώπου, μα είναι 3 χρονών. Έτσι είναι. Εκνηπιότητος των ανθρώπων, η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη κακία. Σκληρή καρδιά. Αλλά δεν δικαιολογείται στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί ήρθε ο Θεός και άλλαξε με την αναγέννηση την καρδιά μας. Άρα δεν δικαιολογείται να σκληραίνει πάλι. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να τη μαλακώσεις όταν πλησιάσεις στο Θεό. Θα έρθει ο Χριστός πάλι, θα έρθει ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας, θα σε πληρώσει και θα βγει κάθε με τα ύδατα, τα ζώντα από την κοιλιά σου, θα βγει κάθε κακό και θα ξαναγίνεις πάλι απαλός και τρυφερός στην καρδιά. Το δεύτερο είναι το αλαζονικό πνεύμα που δεν συγχωρεί. Περήφανος, δεν δέχεται συγχώρεση. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν συγχωρώ εγώ. Εκδίκηση. Αγριάδα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και το τρίτο είναι οι επιθυμίες της σαρκός, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει κοινωνία, απομονώνεται, αποξενώνεται, απομακρύνεται, γίνεται μοναχικός. Και αυτά όλα, αδερφοί, τα βλέπουμε στον κόσμο. Ούτε συγχωρούν, ούτε συγγνώμη ζητάνε, και είναι και ξένοι ο ένας από τον άλλον. Και δεν λέω ξένοι στα διαφορά, στο διπλανό διαμέρισμα, ξένοι μέσα στο σπίτι. Ξένος ο άντρας από τη γυναίκα, ξένος ο αδελφός από την αδελφή, ξένος ο πατέρας από το γιο και από την κόρη, ξένη η κόρη από τη μάνα και από τον πατέρα. Αποξένωσης, απομόνωσης, με αποτέλεσμα ο Θεός να μην μπορεί να επέμβει και δεν βρίσκει τίποτα το αγαθό. Δεν βρίσκει κάτι, βρε παιδάκι μου, κάτι. Κάτι να βρει στον άνθρωπο, δεν βρίσκει τίποτα. Όπως εδώ στα Ιεροσόλυμα και στο λαό Ισραήλ. Δεν έβρισκε τίποτα. Μα τίποτα, τίποτα απολύτως.
ούτε βασιλείς, ούτε ιερείς, ούτε λαός, ούτε και οι προφήτες ακόμη, ούτε οι άνδρες του Ιούδα. Καλά οι 10 φυλές του Ισραήλ, ούτε ο Ιούδας, ούτε η Ιερουσαλήμ. Ίχνος αγαθοσύνης για να βρει ο Θεός να πλησιάσει. Και παρόλα αυτά εγώ τους δίδασκα, εγυρώμενος πρωί και διδάσκων, αλλά αν και τους δίδασκα στη μακροθυμία μου, αυτοί και δεν άκουγαν και δεν ελάμβαναν παιδεία. Και δεν ελάμβαναν παιδεία επειδή δεν άκουγαν. Γιατί βλέπετε, αγαπητά μου αδέλφια, ότι ο λόγος του Θεού είναι εκπαιδευτικός. Πέραν του ότι έχει όλες τις άλλες ιδιότητες, δίνει ζωή, δίνει παρηγοριά, δίνει χαρά, αυξάνει την πίστη. Μία ωραία ιδιότητα του λόγου του Θεού είναι εκπαιδευτικός. Εκπαιδεύει τον άνθρωπο. Μαθαίνει τον άνθρωπο, διορθώνει τον άνθρωπο, ελέγχει τον άνθρωπο, το χριστιανό. Με αποτέλεσμα ακούμε το λόγο του Θεού και αν η καρδιά μας είναι απαλή και τρυφερή, λέμε πω, ο Θεέ μου βοήθησε με να αλλάξω. Αν το πνεύμα μας είναι ταπεινό, λέμε πω, για μένα το λες Κύριε, διόρθωσέ με. Και αν οι επιθυμίες σαρκός είναι μακριά από τις προτεραιότητες της ζωής μας, τότε πλησιάζουμε όλο πιο πολύ το Θεό και όλο πιο πολύ τα αδέλφια μας, ώστε γινόμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, που έχουμε άμεση διοίκηση από την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Και δεν θέλω να το τονίσω, αδελφοί, αυτό. Όσο πιο μέσα είσαι στο σώμα του Χριστού, τόσο πιο καλή διοίκηση έχεις από το Χριστό. Όσο πιο απομακρύνεσαι από το σώμα του Χριστού, τόσο λιγοστεύει η διοίκηση που εξασκεί επάνω σου ο Ιησούς Χριστός. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό να μας διδάσκει και να μας οδηγεί ο Χριστός στη ζωή μας, να είναι δηλαδή ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας. Εάν μέσα στην εκκλησία απομονώνεσαι, χάνεσαι. Ποια είναι η χαμένη δραχμή? Και τι είναι η χαμένη δραχμή που τόσο έντονα το διδάσκει ο Χριστός? Εν μία δραχμή που δεν είναι μαζί με τις άλλες 9. Μία δραχμή που είναι μόνη της. Μόνη της ζει, μόνη της ξυπνάει, μόνη της κοιμάται. Έχει τα δικά της προβλήματα, τις δικές της σκέψεις, τους δικούς της διαλογισμούς, τις δικές του συνήθειες. Ένας χριστιανός απομονωμένος. Που αυτός ο χριστιανός απομονωμένος δεν απολαμβάνει όλα όσα απολαμβάνουν οι άλλες 9 δραχμές. Πολύ σοβαρό να συμμετέχουμε ενεργά στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε. Αλλά να συμμετέχουμε. Εάν δεν συμμετέχουμε και μπαίνουμε, βγαίνουμε μόνοι μας και δεν συμμετέχουμε στα κοινά της Εκκλησίας, και δεν έχουμε δηλαδή κοινωνία μεταλλήλων και δεν έχουμε προσευχές μεταλλήλων, αν και μένουμε στην κλάση του Άρτου και στην διδαχή των Αποστόλων, δεν έχουμε διοίκηση. Δεν διοικούμεθα από τον Χριστό, διδασκόμεθα. Και ο Θεός έχει πρόθεση να διδάσκει και μάλιστα λέει εγυρώμενος και πρωί και διδάσκων. Αλλά αυτοί δεν άκουσαν, γι' αυτό και δεν έλαβαν παιδεία. Και επειδή δεν έλαβαν παιδεία, έκαναν ό,τι τους οδηγούσε η καρδιά τους, που είναι καταστροφικό, δεν είναι επικίνδυνο. Είναι καταστροφικό να κάνει ο χριστιανός αυτό που τον διδάσκει η καρδιά του. Δεν παίρνουμε διδασκαλία από την καρδιά μας. Είναι λάθος. Λάθος, μεγάλο λάθος. Και έφτασαν να θέσουν βδελίγματα ξένων θεών ακόμη και μέσα στο ναό του Θεού, μέσα στον οίκο μου, λέει ο Θεός, επάνω στον οποίο εκλήθη το όνομά μου, για να μιάνουν τον οίκο μου. Έφεραν τα βδελίγματά τους, έκαναν τον οίκο του Θεού σπήλαιο ληστών, οίκον εμπορίου, και έφεραν τα βδελίγματά τους μέσα, γιατί δεν ελάμβαναν παιδεία, επειδή δεν είχαν δάσκαλό τους τον Χριστό και καθηγητή τους τον Χριστό.
δεν ήσαν μέσα στο σώμα του Χριστού. Όταν αισθανόμαστε την καρδιά μας ή όταν βλέπουμε κάποιον που ανεξαρτητοποιείται, απομονώνεται, είτε γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ άγιος, και δεν είμαι σαν όλους εσάς τώρα, τι λες, είμαι πολύ άγιος, είναι σούπερ αγιασμός αυτό, είτε γιατί έχει την άποψη δεν με αγαπάνε, είτε γιατί σκανδαλίστηκε από κάποιον. Όταν βλέπουμε στην καρδιά μας να οδηγούμεθα σε απομόνωση, να τρέχουμε στο Θεό να μας βοηθήσει να αλλάξει την καρδιά μας, να ξαναμπούμε μέσα στο σώμα του Χριστού. Γιατί έξω από το σώμα του Χριστού δεν μπορείς να πάρεις διδαχή, παιδεία. Και αν δεν έχουμε την παιδεία του Ευαγγελίου, του Χριστού, αν δεν είναι δάσκαλός μας και καθηγητής μας ο Χριστός, βδελίγματα θα καταντήσουμε να φτάσουμε στη ζωή μας. Και οικοδόμησαν και υψηλούς τόπους του Βάαλ, πήγαν και βρήκαν άλλους θεούς. Και διεβίβασαν ακόμη τα τέκνα τους μέσα από τη φωτιά, θυσία εις τον Μολόχ, το οποίο ούτε καν ανέβηκε ποτέ από το μυαλό μου να θυσιάζουν τα παιδιά τους στη φωτιά. Και θα έλεγε κανείς τώρα από εδώ και πέρα, τι έχω να ακούσω. Θα έλεγε και ο Ηρεμίας, τώρα να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά όμως ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, από εδώ και πέρα, όταν πλέον τους έφερε και θα τους φέρει στο τέλειο αδιέξοδο και στην πλήρη απελπισία, εχμάλωτους και δούλους στη γη των Χαλδαίων και στη Βαβυλώνα, από εδώ και πέρα ο Θεός έχει καλά σχέδια. Και κοιτάξτε τι ωραίο σχέδιο που έχει. Εξορίστηκαν. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Δανιήλ, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Δενεγό. Άνθρωποι τους οποίους πιστοί, τους οποίους ύψωσε ο Θεός, παιδάκια ήταν, τους οποίους εκπαίδευσε ο Θεός, ύψωσε ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τους νέους να μην τους εξουθενούμε στην καρδιά μας. Αυτός τι ξέρει? Η απάντηση είναι δεν ξέρει, αλλά και εσύ δεν ξέρεις τι έχει να κάνει με αυτόν ο Θεός. Εγώ βλέπω νέα παιδιά και κοιτάω μέσα σε αυτούς και λέω, Χριστέ μου, πόσο θα ήθελα να μου δείξεις το σχέδιό σου. Λες αυτός να είναι Δανιήλ? Λες αυτός να είναι Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ? Μα μιλάει, μα είναι άτακτος, μα είναι παιδί. Παιδί που έχει εκπαιδευτεί μέσα στην Εκκλησία, όπως ο Δανιήλ, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγώ, μέσα στην παρουσία του Θεού. Μα ήταν αποστατημένοι γονείς και ήταν άτακτα παιδιά. Ο Θεός έχει σχέδια, αδερφοί. Σχέδια που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, μη δεις ας μην εξουθενεί την νεότητά σου στον Τιμόθεο, ο οποίος ήταν ένας νεαρός αλλά πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και βλέπεις ανθρώπους γέροντες πλήρης υποτίθεται σοφίας, τους οποίους όμως ο Θεός, ξέρετε πως λέει, άθλιους παρηγορητές, όταν πλησίασαν τον Ιώβ. Και έναν νεαρό πλήρη Πνεύματος Αγίου, τον Ελιού, που ο Θεός λέει, έχει το λόγο μου μέσα στην κοιλιά του. Και φωνάζει ο Ελιού, περίμενα να ακούσω από σας τους γέροντες σοφία, αλλά με απογοητεύσατε, και εγώ είμαι πλήρης λόγων δια Πνεύματος Αγίου που δεν μπορώ να το κρατήσω, θα σκάσω. Και άρχισε να μιλάει, όχι ο Ελίου, ο Θεός με το στόμα του Ελίου. Γι' αυτό μην, αδερφοί μου, περιφρονούμε τα μικρά παιδιά. Να προσευχόμαστε για τους νέους μας. Είναι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός εξέλεξε για να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Έχει ωραία σχέδια ο Θεός για τους αποστατημένους εξόριστους και εχμάλωτους Ισραηλίτες. Είναι και ο Ιζεκίλ, ένας άνθρωπος προφήτης πλήρης Πνεύματος Αγίου, που ο Θεός τον πηγαίνει στον ουρανό και τις φανερώνει οράματα και του δίνει λόγο για να ακούσουνε. Είναι ο Μαραδοχαίος, είναι η Εστήρ. Έχει ωραία σχέδια ο Θεός. Εκεί στην εξορία. Γιατί εκεί στην εξορία θα τους διδάσκει
Και εκεί θα ακούνε. Και εκεί θα λάβουν παιδεία. Και εκεί θα λάβουν εκπαίδευση. Και ενώ θα περίμενε κανείς ύστερα από όλα αυτά τα βδελίγματα που ομολογεί ο Θεός ότι έκανε ο λαός Ισραήλ, να έρθει κρίσης να τους κατακάψει όλους, αλλάζει τώρα ο Θεός. Και λέει, και τώρα για όλα αυτά που σου είπα, εγώ ο Θεός του Ισραήλ και της πόλεως ταύτης, για την οποία εσείς λέτε ότι θα καταστραφεί, εγώ σας λέγω ότι έχω τώρα καλά σχέδια. Θα τους συνάξω όλους εκ πάντων των τόπων όπου εγώ τους εξεδίωξα εις αιχμαλωσία. Εγώ θα τους συνάξω και εγώ θα τους επιστρέψω εις τον τόπο τούτο. Και εγώ θα τους κατοικήσω εν ασφαλεία. Αδελφοί, κάθε φορά που έχουμε μία πτώση, γιατί είμαστε άνθρωποι, έχουμε μία αμαρτία, ένα λάθος, μία ολιγοπιστία, μία απιστία, κάτι δεν καταλάβαμε καλά, κάτι κάναμε λάθος, να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι ο Θεός είναι έτοιμος όχι μόνο να το διορθώσει, αλλά να επανορθώσει και όλα όσα χάθηκαν μέσα στην αμαρτία, πολλαπλάσια ο Θεός να ανταποδώσει με τη χάρη Του, την αγάπη Του και τα σπλάχνα Του. Πολλαπλάσια. Γι' αυτό μην λυπόμαστε για την αμαρτία. Μην κλαίμε. Να λυπόμαστε και να κλαίμε για την καρδιά μας. Όταν τη βλέπουμε σκληρή, άγρια, να μην μπορεί να ζητήσει συγγνώμη και να μην μπορεί να δεχτεί τη συγγνώμη του άλλου. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας να απομακρύνεται από το σύνολο, από το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, να απομονώνεται, τότε να κλαίμε και να φοβόμαστε. Εγώ θα τους συνάξω, θα τους επανορθέρω, θα τους κατοικήσω εν ασφαλεία και τότε θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός αυτών. Και όταν αυτοί γίνουν λαός μου και εγώ γίνω Θεός αυτών, όταν έρθουμε κοντά στο Χριστό, όταν τον πλησιάσουμε το Χριστό, όταν εξητήσουμε το Χριστό, τότε ο Θεός θα κάνει μια ιδιαίτερη ενέργεια στη ζωή μας. Τότε εγώ θα δώσω σε αυτούς πρώτον μία καρδιά, τον δε πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία. Ποια είναι η μία καρδιά? Κατά την καρδία του Θεού, να ζητάμε το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν εγώ πλησιάζω το Θεό και εσύ πλησιάζεις το Θεό ταπεινά, συντετριμένα, τρέμοντας το Λόγο του Θεού, τότε ο Θεός θα ενεργήσει και θα φτιάξει την καρδιά τη δική μου να είναι κατά την καρδία του Θεού, αλλά θα φτιάξει και την καρδιά τη δική σου να είναι κατά την καρδία του Θεού και θα μας δώσει μία καρδιά. Και τι σημαίνει αυτό? Τώρα αρχίζει η ευλογία. Όταν θα μας φτιάξει μία καρδιά, λέει η Γραφή. Και όταν λέει η Γραφή κάτι, δεν δύναται να αναιρεθεί, αδελφοί. Λέει η Γραφή, όταν νοσηκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί, είναι καλών και τερπνών, γιατί μοιάζει σαν το χρηστήριον έλαιων μύρων που πέφτει πάνω στον Ααρών και τον καθιστά και χρησμένο. Όταν έχουμε μία καρδιά, τότε υπάρχει το χρήσμα του Θεού μέσα μας. Και χρησμένη οικογένεια έχει μία καρδιά. Και χρησμένο αντρόγινο έχει μία καρδιά. Και χρησμένοι πρεσβύτεροι έχουν μία καρδιά. Και χρησμένη εκκλησία έχει μία καρδιά. Και επειδή είναι και χρησμένη με το χρήσμα το Άγιον, τότε εκεί έχει διορισμένη ο Θεός την ευλογία. Τότε η ευλογία είναι δική μας. Είναι εξασφαλισμένη, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει αλλιώς. Γιατί ο Θεός ευαρεστείται στο να ευλογεί. Αλλά δεν μπορεί να ευλογήσει χωρισμένες καρδιές. Και αν οι καρδιές μας είναι χωρισμένες, δεν θα ευλογήσει εμένα και σένα θα αφήσει απ' έξω.
Ούτε αν είναι χωρισμένες οι καρδιές μας, θα ευλογήσει εσένα και εμένα, θα με αφήσει απ' έξω. Και τους δυο θα μας αφήσει απ' έξω. Αν όμως πλησιάσουμε το Θεό και ενωθεί η καρδιά, και ενωθούμε με το Θεό, τότε ο Θεός θα μας δώσει μία καρδιά και μία οδό. Και τι θα γίνουμε? Ομόφρονες και ακόμη περισσότερο ισόψυχοι. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, αδελφοί, ο άντρας και η γυναίκα να έχουν μια καρδιά και μια οδό. Σκεφτείτε μια οικογένεια να έχει μια καρδιά και μια οδό. Σκεφτείτε ένα πρεσβυτέριο να έχει μια καρδιά και μια οδό. Σκεφτείτε μια εκκλησία, μια καρδιά και μια οδό. Και τότε, τότε ο φόβος του Κυρίου θα αυξάνει στη ζωή των πιστών. Τότε θα τρέμουν στο Λόγο του Θεού και η ευλογία είναι εξασφαλισμένη και λέει η Γραφή, θα με φοβόνται δια το καλόν αυτών, και δεν έχει τελεία, και δια το καλό των τέκνων αυτών. Αλληλούια. Είδατε, αδελφοί, τι ωραία που το φέρνει ο Θεός το σχέδιό Του για να ευλογήσει όλο το λαό Ισραήλ. Για το καλό αυτών και για το καλό των τέκνων αυτών, επειδή συγκατοίκησαν εν ομονία στην παρουσία του Θεού, ήρθε το χρίσμα του Αγίου, έγιναν ένα, απέκτησαν δια του Κυρίου μία καρδία, περπατούνε δια του Κυρίου ένα δρόμο, έρχεται ο βόβος του Θεού και κυριαρχεί στη ζωή τους, τρέμοντες το Λόγο του Θεού, δια το καλό αυτών και των τέκνων αυτών. Και αναρωτιόμαστε, γιατί είναι ευλογημένη αυτή η οικογένεια? Γιατί είναι αγαπημένη. Αφού ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, αφού η γυναίκα αγαπάει τον άντρα της, αφού και οι δυο αγαπάνε τον Χριστό, τι θα γίνει? Ευλογία. Τι ευλογία? Έως ουρανού. Και σε αυτούς και στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους και στα δυσέγγονά τους, όλοι ευλογημένοι θα είναι. Τέτοιες οικογένειες να προσευχόμαστε να φτιάξει ο Θεός, αδερφοί. Και τέτοιες οικογένειες να προσευχόμαστε να μας κάνει ο Θεός. Εγώ έτσι προσεύχομαι. Χριστέ μου, οικογένειες ευλογημένες να συστήνεις μες στην Εκκλησία. Τα παιδιά να τα ευλογείς, να τα κάνεις σαν το Δανιήλ, σαν το Μισάχ, σαν το Σεδράχ. Δεν λογαριάζω, μιλάνε, δεν παιδιά είναι. Παίζουνε, καλά κάνουνε και παίζουνε. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι να, να έχει καλό σχέδιο ο Θεός. Και το καλό σχέδιο για τα παιδιά το έχει ο Θεός από τους γονείς. Από τους γονείς ξεκινάει το καλό σχέδιο και ολοκληρώνεται στα παιδιά, εφόσον βέβαια τα παιδιά μείνουν στην πίστη. Και μετά τώρα αρχίζουν τα αιώνια. Αυτά είναι, όσα είπαμε, είναι τα γήινα. Και ύστερα θα δώσω σε αυτούς και θα κάνω σε αυτούς διαθήκη αιώνιων, ότι ποτέ δεν θα τους αφήσω, ούτε θα τους εγκαταλείψω, αλλά πάντοτε θα συνεχίζω να τους αγαθοποιώ, πάντοτε θα δίνω το φόβο μου στις καρδιές τους και ποτέ δεν θα αποστατήσουνε. Και να τώρα αυτό που είπαμε στην αρχή. Εξεύρω, φωνάζει ο Παύλος, ο Απόστολος, εις τι να επίστευσα. Και ξέρω ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλους. Δηλαδή, δεν θα με αφήσει να αποστατήσω. Θα τους κάνω στήλους στον οίκον του Θεού και δεν θα εξέλθουν πλέον έξω, λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος. Και θα εφραίνομαι να τους αγαθοποιώ. Η χαρά μου θα είναι να τους αγαθοποιώ στα πνευματικά και στα υλικά. Και τα κοκόρια τους θα γεννάνε. Είναι τι αδύνατο στον Κύριο? Όχι. Μα και τα κοκόρια, και τα κοκόρια θα γεννάνε. Που λένε οι άνθρωποι βέβαια. Θα χαίρομαι να τους ευλογώ. Και θα τους φυτέψω μέσα στην εκκλησία μου δέντρα καρποφόρα και λέει με αλήθεια σας λέω,
Εξ όλης της καρδίας μου θα το κάνω αυτό, λέει ο Θεός. Εξ όλης της ψυχής μου, λέει ο Κύριος, θα το κάνω εγώ. Με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη διάνοια θα τα κάνω εγώ αυτά. Και όπως τώρα φέρνω τα κακά εναντίον τους, έτσι εγώ θα φέρω και τα βλέπετε τα κακά. Έρχεται, ήρθε ο Ναβουκοδονόσορ, καταστράφεται σε λίγο τα Ιεροσόλυμα. Όπως τώρα βλέπετε τα κακά να έρχονται, έτσι σας βεβαιώνω ότι θα φέρω τα μεγάλα αγαθά για τα οποία ελάλησα τώρα. Και έτσι, παιδί μου Ιερεμία, θα αποκτηθούν πάλι αγροί, χωράφια, πάλι θα πουλιώνται, πάλι θα αγοράζονται, πάλι θα υπάρχουν ιδιοκτησίες, πάλι θα υπογράφουν συμφωνητικά και πάλι θα είναι ελεύθεροι, χαρούμενοι και ευλογημένοι μέσα στο λαό μου. Να, γιατί σου είπα, αγόρασε αυτό το χωράφι. Γιατί θα έρθει η στιγμή που μπορεί εσύ να μη ζεις, αλλά θα είναι των παιδιών σου και των εγγονών σου, θα είναι δικά σου. Αλληλούια. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε χαρά. Εγώ έχω χαρά, γιατί έχει καλά σχέδια ο Θεός. Αλλά ένα θέλω, να μην περάσουμε από την εξορία, αδερφοί. Τα σχέδια του Θεού να εκπληρωθούν από σήμερα. Γι' αυτό μετανοούμε, ζητάμε από το Θεό να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού, να είμαστε ταπεινοί. Ζητάμε από το Θεό στο όνομα του Χριστού να μας χαρίσει πνεύμα συντετριμένου, να μπορούμε να συγχωρούμε, να μετανοούμε, να μην θυμώνουμε, να μην αγριεύουμε, να μην διεκδικούμε. Και θέλω μια φορά ακόμη, με τη χάρη του Χριστού, ταπεινά να συμβουλεύσω τα ζευγάρια, τις οικογένειες, τους άντρες να είναι απαλοί και τρυφεροί με τις γυναίκες τους. Τις φροντίζουν, να προσεύχονται, να τους βοηθάει ο Θεός να γίνονται καλοί σύζυγοι. Τις γυναίκες, νέες, γριές, μεγάλες, ό,τι ηλικία κι αν έχουν, να μην γκρινιάζουν, να βάλουν καλά στην καρδιά τους, να κάνουν τον άντρα τους ευτυχισμένο. Να βάλουν καλά στην καρδιά τους οι άντρες, να κάνουν τη γυναίκα τους ευτυχισμένη. Αν θέλουν να δουν την ευλογία του Θεού σε αυτούς, στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους και σε όλη την Εκκλησία μας. Αδελφοί, να προσέξουμε. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε να μην πληγώνουμε. Μην μιλάμε άσχημα. Μην πικραίνουμε. Να προσέχουμε. Ήθε ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος πληγώνει δεν έχει ούτε αγάπη, ούτε ταπείνωση, ούτε το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος ενοχλεί δεν έχει ούτε αγάπη, ούτε ταπείνωση, ούτε το Θεό. Σήμερα λοιπόν που ακούμε τη φωνή του Θεού, ας μη σκληρύνουμε την καρδιά μας. Μην χαμογελάμε ειρωνικά μέσα στην ψυχή μας. Μη λέμε για μένα το λέει. Η απάντηση είναι ναι, για μας το λέει, αδελφοί. Για όλους μας, για μένα το λέει, για σένα το λέει. Για όλους μας το λέει. Εάν θέλουμε να είναι ζωντανός ο Χριστός στην οικογένειά μας, ζωντανός, να βλέπουμε τα παιδιά μας και να τα χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού, χωρίς να στενοχωριόμαστε που μιλάνε λίγο, που είναι άταχτα, δείτε αυτό, μη στενοχωριέσαι. Κοίτα παρακάτω. Κοίτα ένα Δανίλ που ετοιμάζει ο Θεός. Κοίτα παιδιά Θεού που ετοιμάζει ο Θεός. Τον εαυτό μας να κοιτάξουμε. Όλοι μας τον εαυτό μας να κοιτάξουμε. Να ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό και να πούμε, φύσε Κύριε του λαού σου, σπλαχνίσουμε, ελέησέ με, βοήθησέ με. Έχω ανάγκη από τη βοήθειά σου. Αμήν. Και έχουμε χαρά, αδελφοί, αλληλούια. Έχουμε χαρά γιατί ο Χριστός είναι μαζί μας.